Θα πάμε τώρα να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που φαντάζομαι κατάλαβε περισσότερα από ό,τι κατάλαβα εγώ διαβάζοντας το πόρισμα με τα μεσονύχτια χθες. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Λάκη Σημεοφορίδη, έγκριτο νομικό, ειδικό σε αυτά τα θέματα, πάρα πολλά χρόνια ασχολείται και με τα ποδοσφαιρικά μεταξύ άλλων. Καλησπέρα κύριε Σημεοφορίδη. Καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Δόξα τω Θεώ. Θέλουμε λίγο τα φώτα σας, γιατί εγώ με τα ελάχιστα νομικά δεν έβγαλα και πολύ άκρη με το σκεπτικό της απόφασης που το περιμέναμε 20 μέρες. Δεν ξέρω εσείς αν βγάλατε, που προφανώς βγάλατε κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι για όσους ξέρουν ελάχιστα νομικά και ξέρουν νομικά που αφορούν κυρίως τον χώρο του ποδοσφαίρου, έτσι ας το πάρουμε μέσα στα πλαίσια του ενός ποδοσφαιρικού δικαίου, ας το πούμε, νομίζω ότι μπορεί να καταλάβει πάρα πολλά ότι η απόφαση αυτή σαφέστατα είναι έολη. Είναι για μένα μια στήρικτη απόφαση, η οποία απλά στο σκεπτικό της, με την οποία απλά στο σκεπτικό της γίνεται μια προσπάθεια να αιτιολογηθεί το διατακτικό της. Νομίζω ότι καταλαβαίνει κάποιος τι εννοώ. Όταν κάποιος εκ προημίου έχει στο μυαλό του μια απόφαση η οποία έχει ένα συγκεκριμένο διατακτικό, προσπαθεί στη συνέχεια με το σκεπτικό, με οποιοδήποτε σκεπτικό, να αιτιολογήσει την εσφαλμένη απόφαση, το εσφαλμένο διατακτικό. Ναι. Αυτό λοιπόν γίνεται και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή υπάρχουν άπειρες αναφορές σε όλα τα ζητήματα, τα οποία εάν κάποιος καθίσει αναλυτικά και τα δει, θα διαπιστώσει πάρα πολλές αμφιβολίες, για να πω κάτι περισσότερο, και σίγουρα θα καταλήξει το συμπέρασμα ότι περισσότερο το σκεπτικό της απόφασης δεν τεκμηριώνεται, αλλά πιθανολογείται. Δηλαδή, περισσότερο μπορούμε, για να μην κουράζουμε αυτούς, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα τα νομικά, ότι περισσότερο για να καταλήξουν στο διατακτικό και στο που διατυπώθηκε εδώ και κάτω στις 27 πρώτου, έχουν διατυπώσει περισσότερο συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν μέσα από πιθανολόγηση και λιγότερο από απόδειξη. Όμως σε τέτοιες περιπτώσεις αυτό που χρειάζεται για να πιστεί οποιοδήποτε για την αντικειμενικότητα της κρίσης είναι να προκύπτει υπέραν πάσης αμφιβολίας, σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα εννοώ, διατύπωση συγκεκριμένων νομικών σκέψεων και συμπερασμάτων τα οποία θα αιτιολογούν αυτά τα οποία ως επιτροπή καταλήξανε. Δηλαδή, άλλο η πιθανολόγηση και άλλο η πλήρης απόδειξη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρειάζεται η πλήρης απόδειξη, η αναφισβήτητη απόδειξη, γιατί έχουμε να κάνουμε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο έχει τις αντίστοιχες συνέπειες. Εγώ λοιπόν ως νομικός δεν βλέπω αυτήν την αναφισβήτητη διαπίστωση των όποιων συμπερασμάτων έχει το σκεπτικό της απόφασης και θεωρώ ότι είναι μια απλά πιθανολόγηση που διατυπώνεται. Και αν πάρουμε πολλά σημεία τα οποία εμπεριέχονται στο σκεπτικό, κυριολεκτικά θα χαθούμε σε αυτά τα οποία διαβάζουμε. Είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Νομίζω ότι είναι αποκοίματα φαντασίας περισσότερο, επιτρέψτε μου να το πω, ναι, ή νομικής φαντασίας, αποκοίματα νομικής φαντασίας και λιγότερο εφαρμογής κανόνων. Έτσι. Το κάτω-κάτω βέβαια δεν έχω την απέτηση από αυτήν την επιτροπή να κάτι παραπάνω, γιατί το λέω αυτό. Διότι η επιτροπή αυτή, εφόσον δεν λειτουργεί ως δικαστήριο, έτσι, είναι ένα ιονί δικαστήριο, ας το πούμε έτσι, μια επιτροπή η οποία εξάγει συμπεράσματα, για να το πω έτσι. Βεβαίως αυτά τα συμπεράσματα έχουν και τη συνέχεια τους, όπου καλούνται τα πειθαρχικά όργανα να εφαρμόσουν, αν θέλετε, ή να μην εφαρμόσουν, και εδώ μπαίνει ένα πολύ σοβαρό νομικό ζήτημα. Αυτό θα σας ρωτούσα, ναι. Συνεχίστε. Το όποιο διατακτικό. Επιτρέψτε μου να πω ότι ακούω από πάρα πολλούς, οι οποίοι νομίζω ότι έχουν άγνοια και εμφανίζονται και ως οι δήμονες, ότι η απόφαση αυτή είναι δεσμευτική. Ναι. Κύριοι, κάνουν κάποιο λάθος. Είναι τεράστιο αυτό το οποίο λένε. Δεν είναι δεσμευτική απόφαση. Το όργανο, το δικαστικό, συγκεκριμένη περίπτωση αθλητικός δικαστής, είναι προφανές ότι έχει δικαίωμα σε σχετικές διατάξεις που υπάρχουν να μην θεωρήσει ως δεδομένη την συγκεκριμένη εισήγηση και να το κρίνει το θέμα και από την ουσιαστική πλευρά, από την ουσιαστική βασιμότητά τους. Δεν μπορεί να λένε αηδίες μερικοί κύριοι οι οποίοι βγαίνουν και μιλάνε και κάνουν τους μεγάλους δικηγόρους. Εντάξει. Πρέπει να είναι πιο ενημερωμένοι. Το όργανο λοιπόν στο οποίο διαβιβάζεται
η Πειθαρχική Επιτροπή, δηλαδή στην οποία διαβιβάζεται αυτή η γνωμοδότηση, παύλα πρόταση της ΕΑ, δεν αποτελεί δεσμευτικό έγγραφο, αλλά μπορεί να κριθεί ως προς την ουσιαστική βασιμότητα στην δίκη που ανοίγει, και αυτό σημαίνει ότι οι όποιες ποινές θα επιβληθούν θα περάσουν πρώτα από τον έλεγχο ουσίας του οργάνου και δεύτερον από την βασιμότητα κατά το ουσιαστικό μέρος της καταγγελίας του Ολυμπιακού. Ας πάψουν λοιπόν να λένε αηδίες μερικοί. Εντάξει. Άρα ουσιαστικά σε πρώτο βαθμό και σε δεύτερο με νομικούς κανονικούς πλέον μπορεί να ξεκινήσει η υπόθεση από την αρχή, κύριε Σμοφορίδη, έτσι είναι, με απλά λόγια. Για μένα βεβαίως. Για το λέω γιατί. Και είναι λογικό αυτό να γίνεται, γιατί προσέξτε. Εδώ υπάρχει ένα δικαιϊκό σύστημα, θέλω πολύ ώρα να σας το εξηγήσω και να το καταλάβετε, τα οποία αγνοούν οι περισσότεροι και δεν αναφέρονται σε αυτά. Εδώ έχουμε ένα δικαιϊκό σύστημα που συμπλέκονται μεταξύ τους κανόνες, διατάξεις που αφορούν αθλητικό νόμο και τους κανονισμούς και το πειθαρχικό δίκαιο, τον ΚΑΠ και το πειθαρχικό δίκαιο της ΕΠΟ, οι οποίοι προέρχονται και ουσιαστικά προβλέπονται μέσα στα πλαίσια του αυτοδιοίκητου της ΕΠΟ. Mm-hmm. Όταν καταλήξει λοιπόν το αθλητικό όργανο, εδώ έχουμε ένα ζήτημα. Γιατί η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι ένα όργανο εκτός αυτοδιοίκητου του ποδοσφαίρου. Ας το δώσουμε απλά λόγια να καταλάβουμε. Όταν έρχεται ένα όργανο, όπως είναι και οι νόμοι, οποιοδήποτε νόμος μπορεί να ισχύσει βέβαια, αλλά λόγω του αυτοδιοίκητου, για να μπορεί να έχει εφαρμογή, εφόσον έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, πρέπει να μετουσιωθεί στην ουσία σε πράξη και να συμπεριληφθεί στους κανόνες της ΕΠΟ, στον ΚΑΠ και στον πειθαρχικό κώδικα. Ναι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία βεβαίως είναι νομικά επιχειρήματα και ίσως κάποιος τα καταλαβαίνει, κάποιος δεν τα καταλαβαίνει. Όμως είναι πολύ ουσιαστικά ζητήματα. Και επαναλαμβάνω, προέρχονται και είναι αποτέλεσμα του αυτοδιοίκητου που έχει καθιερωθεί νομοθετικά, αν θέλετε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αν δεν απατώμε από το 2006. Και πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Είναι δυνατόν σε ένα σκεπτικό, σε ένα πόρισμα μιας επιτροπής που έχει πολύ σοβαρό ρόλο θεσμικά, αυτή είναι η άποψή μου, να διαβάζουμε περί αυτοψίες στο ξενοδοχείο μελών της Επιτροπής και να διαβάζουμε σενάρια που είναι για James Bond, δηλαδή με Τούρκους πράκτορες, με μουσουλμανάκια, με μυφτίδες, με Φενέρ Μπακτσέ. Και... Είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε και, είναι, και εμένα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Είναι προφανές ότι αυτοί που γράψαν αυτή την απόφαση με τις αναφορές στα συγκεκριμένα ζητήματα πρέπει να κινούνται σε έναν άλλο πλανήτη και όχι στον πλανήτη Γη και δει στη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Πρώτον, διότι σε μια τέτοια επιτροπή το οποιοδήποτε αποτέλεσμα, συμπέρασμα ή γνωμοδότηση δεν μπορεί να έχει σχέση, πέραν όλων των άλλων, με οτιδήποτε δεν έχει να κάνει με την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου που καλείται να εφαρμόσει η Επιτροπή. Δηλαδή, η Επιτροπή αυτή κινείται σε ένα νομικό πεδίο που καθιερώνεται από τον αθλητικό νόμο των 27-25. Άρα μόνο σε αυτό το πεδίο μπορεί να κινηθεί, μόνο με βάση τις συγκεκριμένες διατάξεις μπορεί να εκφράσει την άποψή της ή να αιτιολογήσει την απόφασή της και δεν μπορεί να επεκταθεί σε άλλα ζητήματα τα οποία δεν έχουν σχέση ούτε με τις μετοχές, ούτε με τις εταιρείες, ούτε με την πολυδιοκτησία, ούτε με την συνδιοκτησία, όλες αυτές τις νομικές έννοιες και ορολογίες τις οποίες καλείται να εξετάσει. Και να διαβάζουμε ότι κινδυνεύει να γίνει η Ελλάδα νέα Γιουγκοσλαβία και να αναφέρεται ακόμα ότι... Αυτά είναι προσωπικές απόψεις, οι οποίες μεταφέρονται σε ένα επίσημο έγγραφο. Το να διαβάζουμε ότι το ότι δεν προσήλθε ο κ. Πανόπουλος είναι ένδειξη ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι. Δηλαδή, νομικά δεν ξέρω πώς μπορούμε αυτό να το χαρακτηρίσουμε. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, εγώ ήμουν αντίθετος και με τη διαδικασία, να σας πω την αλήθεια. Και μάλιστα, επειδή βρέθηκα έξω από το. Κατά την ημέρα της εκδίκασης, εκδίκασα μια υπόθεση στο ΑΣΕΑΔ. Είπα το εξής χαρακτηριστικό: με συγχωρείτε, τι συζητάνε τόσες ώρες εκεί μέσα. Και επιμένω σε αυτό. Αυτές οι διαδικασίες, όταν μιλάμε για μετοχολόγια, όταν μιλάμε για συνθέσεις διοικητικών συμβουλίων, για τις σχέσεις μεταξύ των εταιριών, για το ποιοι είναι μέτοχοι, ποιοι δεν είναι, πώς αποκτήθηκαν οι μετοχές, είναι διαδικασίες που γίνονται με έγγραφα, παρακαλώ. Δεν χρειάζεται να έρθει κανένας Πανόπουλος και καμία εταιρεία να αναπτύξει άλλα ζητήματα. Αυτά γίνονται για το Θεαθήνε. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω, είπα από την πρώτη στιγμή, με συγχωρείτε και στις συναδρέφους σας στην Αθήνα,
τι ακριβώς κάνουν εκεί μέσα. Δηλαδή καταλήξαμε στο να πηγαίνει μέλος επιτροπής να διερευνήσει στην Ξάνθη για όνομα του Θεού και της Παναγίας τις εγκαταστάσεις και να βγάλει συμπεράσματα. Συγγνώμη, τώρα έχουμε ξεφύγει εντελώς. Έχουμε ξεφύγει εντελώς. Βεβαίως η Επιτροπή έχει μια ευρύτητα, έχει μια δυνατότητα μεγάλη στο να ελέγξει με κάθε πρόσφορο τρόπο τα στοιχεία μιας καταγγελίας, ας πούμε, αλλά το να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και αυτή η διαπίστωση μιας επίσκεψης να μεταφέρεται σε μια απόφαση, παύλα, γνωμοδότηση, με συγχωρείτε, δεν μπορώ να μπω, αρχίζω και έχω πρόβλημα, υπάρχει ένας νομικός παραλογισμός για μένα. Δεν είναι, είναι κάτι απίστευτο. Εάν αυτό, προσέξτε, το έγγραφο το στείλετε στην Ευρώπη, εάν το στείλει κάποιος στη FIFA και στην UEFA και το διαβάσει κάποιος, θα πιστέψει ότι πράγματι αυτή η χώρα δεν βρίσκεται στον πλανήτη Γη, αλλά κάπου αλλού. Μήπως προκληθεί και επεισόδιο και με την Τουρκία κιόλας, δεν ξέρω, κύριε Χρυσοβορίδη. Θα γελάνε και οι πέτρες. Εγώ περιμένω και περίμενα από μια επιτροπή, κατά την κρίση της, με τα στοιχεία που έχει, με την έρευνα που διεξήγαγε και της δίνει ο νόμος τη δυνατότητα με μιας πολύπλευρης διερεύνησης του ζητήματος, να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Το να διαβάζω όμως αυτά που διαβάζω, με συγχωρείτε, σηκώνω τα χέρια κυριολεκτικά. Τα σηκώνω τα χέρια μου, ως νομικός. Κύριε Σμιωφορίδη, μπορεί η ΠΑΕΠΑΟΚ υποθετικά να κινηθεί εναντίον των μελών της Επιτροπής για παράβαση καθήκοντος για οτιδήποτε άλλο, αν προκύψει κάποιο στοιχείο? Το θέμα της παράβασης καθήκοντος είναι σχετικό. Κινήσεις μπορούν να γίνουν πολλές και διάφορες που έχουν σχέση και ως προς την νομιμότητα της συνθέσης της Επιτροπής. Σωστά. Στο αν υπήρξαν συναλλαγές, όλα αυτά τα οποία καταγγέλθηκαν επισήμως έχουν φτάσει σε επίπεδο Αρείου Πάγου, πλέον την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Αυτά είναι άλλα ζητήματα. Εγώ θέλω περισσότερο να αναφέρομαι στο συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά τη συγκεκριμένη καταγγελία. Mm-hmm. Και έχω πει και ξαναλέω και πάλι ότι η συγκεκριμένη καταγγελία είναι μια προσπάθεια που έγινε με μεθοδευμένο τρόπο από την πλευρά του Ολυμπιακού για να δημιουργήσει ένα θέμα. Και προσέξτε, δεν είναι μόνο το ζήτημα ότι μπορεί να έχει ένα πρακτικά, δηλαδή να έχει ένα δυσάρεστο αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ που, όπως το ισχυρίζονται κάποιοι, θα είναι ο υποβιβασμός και όλα αυτά που ακούω. Το ζήτημα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός τι κατάφερε? Να δημιουργήσει μία σύγχυση, να δημιουργήσει μία ατμόσφαιρα η οποία ουσιαστικά στρέφεται κατά του ΠΑΟΚ, δημιουργεί μια νευρικότητα, να το πω έτσι με απλά λόγια, η οποία μπορεί να έχει αποτέλεσμα σε πολλές πλευρές. Δηλαδή, μπορεί να έχει αποτέλεσμα στις αντιδράσεις των φιλάθλων. Τι μπορεί να συμβεί έμεσα λοιπόν? Να έρθουν κάποια στιγμή αγανακτισμένοι φιλάθλοι του ΠΑΟΚ, την να δημιουργήσουν επεισόδια και ο ΠΑΟΚ να τιμωρηθεί είτε με αφαίρεση βαθμίων, οτιδήποτε. Αυτή λοιπόν η όλη ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε με έντεχνο τρόπο, την οποία δημιούργησε ο Ολυμπιακός, που αποσκοπεί από την πλευρά του στο είτε άμεσα είτε έμεσα να δημιουργήσει ένα πρόβλημα στον ΠΑΟΚ μεσούς της περίοδου πρωταθλήματος και να καταλήξει άμεσα ή έμεσα σε κάποια αποτελέσματα τα οποία είναι υπέρ του. Σας είπα, το άμεσο είναι να υπάρξει μια τιμωρία, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται και επιθυμεί ο Ολυμπιακός. Τα έμεσα είναι αυτά που σας είπα. Πρώτη λευθερότητα για μένα και Σμιωφορίδη. Να υπάρξει αγανάκτηση, να υπάρξει η αντίδραση των φιλάθλων. Και έτσι, χωρίς να χρειαστεί ίσως η επιβολή των ποινών μέσα στο νομικό πεδίο που είναι διαμορφωμένο και εφαρμοστέο εν προκειμένου, να καταλήξουμε σε τιμωρίες του ΠΑΟΚ μέσα από αντιδράσεις που καμιά φορά είναι σε εισαγωγικά φυσιολογικές όταν κάποιος βλέπει μια υπέρμετρη αδικία. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που μπορείτε έμεσα ή άμεσα να είναι κερδισμένος. Αυτό είναι. Βλέποντας και Σμιωφορίδη, ο κόσμος τις κινήσεις από τον Ολυμπιακό και από την κυβέρνηση που ακολούθησαν μετά την εισήγηση της Επιτροπής, μεταφράζει το όλο σκηνικό ως μία έτσι προσπάθεια, επειδή είναι και σε εξέλιξη η δίκη για τα στημένα παιχνίδια. Εάν προκύψει κάποια εμπλοκή του Ολυμπιακού, το ζήτημα λίγο να χαμηλώσει και να μην φαίνεται τόσο σοβαρό. Και να εξισώσουμε ότι, να κοιτάξτε, και ο ΠΑΟΚ τη γλίτωσε, αλλά και ο Ολυμπιακός να την γλιτώσει. Αυτή την άποψη τη συμμερίζεστε? Ναι, εντάξει. Εγώ, επειδή ζώντας αυτό το χώρο από τα 16 μου, έτσι, και ως ποδοσφαιριστής και ως συνδικαλιστής, πρόεδρος του ΨΑΠ και τα λοιπά, και ως μέλος της DRC, της FIFA, που ελάχιστοι οι Έλληνες έχουν τέτοιες ιδιότητες και τέτοιες θέσεις στο παρελθόν, να πω κάτι. Το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι γενικά αιώλο. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα ποδόσφαιρο
που τα πάντα είναι πραγματικά αιώλα, όπου ο καθένας μπορεί να κάνει και να λέει ό,τι θέλει, όπου δεν υπάρχουν οι ποινές που πρέπει να επιβληθούν στους παρεκτρεπόμενους, όταν επιτρέπουν στους παράγοντες να βγαίνει ο καθένας και να λέει ό,τι θέλει, όταν επιτρέπουν μέσα από διαδικασίες, χρονοβόρες, να έχουμε επιθέσεις σε διαιτητές, να πλήττονται διαιτητές, να έχουμε αποχές διαιτητών. Δεν μιλάμε για ένα νορμάλ ποδόσφαιρο, επιτρέψτε με να πω. Βέβαια. Αυτό είναι το κυριότερο. Εδώ όμως το ζήτημα ποιο είναι? Ότι οι όποιες αντιδράσεις υπάρχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι ξεκινούν από μια προσπάθεια που γίνεται, γιατί ο Ολυμπιακός απέναντί του δεν έχει έναν ΠΑΟΚ ο οποίος στερείται μιας ισχυρής κεφαλής, έτσι. Τώρα έχει τον Ιβάν τον Σαββίδη, και αυτό δημιουργεί ένα θέμα, διότι όταν κάποιος έχει συνηθίσει την κυριαρχία και η κυριαρχία του αυτή αμφισβητείται, αυτόματα προσπαθεί να βρει τρόπους να αντιδράσει. Τώρα, το αν υπάρχει συμψηφισμός ή όχι, μπορεί. Δεν μπορεί κάποιος να το αποκλείσει. Και εγώ δεν μπορώ να το αποκλείσω. Αλλά από την άλλη πλευρά, οι όποιες κινήσεις γίνανε από την πλευρά της κυβέρνησης καταδεικνύουν κάτι για μένα. Έτσι. Καταρχήν, δεν υπήρχε λόγος να γίνει αυτό για μένα. Ναι. Έτσι. Και πολύ σωστά πάω και το είχα πει εγώ την προηγούμενη μέρα από την ανακοίνωση της ΠΑΕ, ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να το δεχτεί, οποιαδήποτε τροπολογία πάει να ψηφιστεί, διότι αυτός που έχει δίκιο δεν μπορεί να αποδεχτεί μια τροπολογία ή την σωτηρία του, σε εισαγωγικά, μέσω της τροπολογίας, διότι αυτόματα, αυτό ξέρετε τι σημαίνει, ότι για όλο, για το χρονικό διάστημα στο μέλλον πλέον, ο ΠΑΟΚ δεν θα μπορεί να μιλήσει, θα του κουνάνε το δάχτυλο και θα του λένε εσείς σταματήστε, μη μιλάτε, γιατί δεν έχετε δικαίωμα να μιλήσετε, σας σώσανε, σε εισαγωγικά, με μία τροπολογία. Αυτό δεν νομίζω ότι εκφράζει κάτι άλλο παρά το ότι θα είναι ένα σημείο, σε εισαγωγικά, ντροπής για την οντότητα, για την ιστορία του ΠΑΟΚ σε ένα θέμα που έχει δίκιο. Εντάξει, εγώ δεν καταλαβαίνω, κύριε Σμιχωρίδη, πώς σώζεις κάποιον πριν καταδικαστεί, με τα λίγα νομικά που ξέρω. Όχι, μα εγώ δεν καταλαβαίνω τις ενέργειές τους, όπως δεν καταλαβαίνω και τις ενέργειες που κάνουν στη συνέχεια. Δείχνουν ότι υπάρχει, επειδή να σας πω την αλήθεια, έχω ζήσει για το Υπουργείο Αθλητισμού και ήμουν μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής πριν πολλά χρόνια. Σας πω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι άσχετοι. Το λέω έτσι με απόλυτη γνώση αυτού που λέω. Δηλαδή, είδα ανθρώπους, μέλη επιτροπών, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Δεν είχαν καμία επαφή. Οι προτάσεις και οι απόψεις τους ήταν έξω από κάθε λογική. Δυστυχώς, οι κινήσεις που γίνονται είναι σπασμωδικές. Όταν καταλήγεις αυτό στις τροπολογίες που έρχονται σε μια νύχτα, γιατί βγήκε μια απόφαση, η τροπολογία, το να πάμε στην Ευρώπη, να μιλήσουμε με τη FIFA, να λύσουμε τα προβλήματα, αυτό μπορεί να ξεκινάει με μια καλή προαίρεση, αλλά είναι λάθος επιλογή και δείχνει ένα πανικό. Επομένως, γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα? Γιατί, όπως σας είπα, είναι ένα σαθρό οικοδόμημα το ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως λειτουργεί, και αν δεν αλλάξει αυτό, να είστε βέβαιος ότι και οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, οποιοδήποτε άλλο όργανο, με τέτοιο τρόπο θα συμπεριφέρεται, διότι απλούστατα δεν υπάρχουν σταθερές δομές που να είναι ξεκάθαρα όλο, ακόμα και οι κανονισμοί δεν είναι ξεκάθαροι και δημιουργούν προβλήματα στην εφαρμογή τους, και φτάνουμε στο σημείο, αντί να εφαρμόζουμε αποφάσεις ή κανονισμούς μάλλον, να τους ερμηνεύουμε. Ξέρετε, η ερμηνεία είναι δύσκολο πράγμα. Βέβαια. Και είναι και επικίνδυνο. Διότι αλλιώς ερμηνεύει σε μια περίπτωση και αλλιώς την άλλη. Και εκεί αρχίζει το πρόβλημα, γιατί λέει κάποιος, καλά, συγγνώμη για το ίδιο πράγμα, γιατί εγώ τιμωρήθηκα και ο άλλος δεν τιμωρήθηκε. Και εκεί αρχίζουν οι αντιδράσεις. Όταν λοιπόν δεν είναι ξεκάθαρα και δεν είναι, όπως και σε αυτή την περίπτωση ακόμη, όπως σας είπα προηγουμένως, αρχίζουν τα προβλήματα. Κανένας όμως δεν έχει σκύψει επάνω σε αυτό το ζήτημα να το λύσει. Διότι περισσότεροι είναι άνθρωποι των εντυπώσεων. Είναι άσχετοι με το χώρο, με συγχωρείτε, δεν έχουν ιδέα, και το να μην έχεις ιδέα δεν είναι κακό. Το κακό, ξέρετε ποιο είναι? Να μην έχεις συμβούλους δίπλα σου που να σου πούνε πέντε πράγματα. Ανθρώπους που ξέρουν, που έχουν ζήσει είτε με την παρουσία του στο ποδόσφαιρο και τη νομική βέβαια, έτσι, να έχουν γνώσεις νομικές, διότι ένας ποδοσφαιριστής τι να πει, πώς γίνεται καλά το tackling, δεν γίνεται. Είναι άλλο πράγμα. Εδώ λοιπόν ούτε αυτό συμβαίνει. Και γι' αυτό κάνουν τις μία μετά την άλλη, τις βεβαιασμένες αυτές κινήσεις,
που δεν είναι τίποτα άλλο. Εκτίθενται από μόνοι τους και δεν το καταλαβαίνουν. Δεν το καταλαβαίνουν. Αντί να πάνε να λύσουν το πρόβλημα, γιατί η διάθεση τους είναι να λύσουν το πρόβλημα, αλλά στην ουσία το διωγγώνουν. Αυτά βλέπουμε καθημερινά και πραγματικά έτσι δεν ξέρω. Όχι, είναι η πικρή αλήθεια. Είναι η πικρή αλήθεια. Εγώ έχω μάθει να είμαι αντικειμενικός στη ζωή μου και να μιλάω, γιατί δεν έχω και κανένα ανάγκη στο κάτω-κάτω. Λοιπόν, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου να λέω τα πράγματα με το όνομά του. Αλλά το να φτάνουμε σε αυτά τα σημεία, να γίνονται όλα αυτά που γίνονται και να αποπροσανατολίζεται ο κόσμος που θέλει να πάει να δει μπάλα και ξαφνικά όλοι ασχολούνται με τα νομικά και γίνανε όλοι δικηγόροι, γίνανε λογιστές, γίνανε εδώ κτλ. Ξεφεύγει το πράγμα. Τελευταία ερώτηση, κύριε Σημεοφορίδη. Ναι. Τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα, ποια είναι η διαδικασία, η καθαρά νομική, αφού έχουμε και το σκεπτικό πλέον. Η διαδικασία είναι απλή, όπως προβλέπονται και από τον ίδιο τον νόμο, αλλά κυρίως από τον κανονισμό, τον ΚΑΠ και τον πειθαρχικό κώδικα της ΕΚΟ. Θα περάσει από την. Έχει ήδη προφανώς διαβιβαστεί στην Λίγκα. Η Λίγκα θα την εξετάσει ο αθλητικός δικαστής. Ακολούθως η απόφαση του αθλητικού δικαστή υπόκειται σε μπορεί βέβαια από την πλευρά του αν ξέρω εγώ να θα πρέπει να περάσει από τη διαδικασία της εφέσεως μέσα από την Επιτροπή Εφέσεων και αν κάποιος δεν είναι ευχαριστημένος από την απόφαση και ικανοποιημένος να προσφύγει στο ΚΑΣ, γιατί αυτή ήταν η πρόβλεψη. Είναι μια διάταξη που κάποια στιγμή την επαναφέρανε. Παλιότερα δεν μπορούσε να το κάνεις, γιατί υποτίθεται ότι το Διοικητικό Δικαστήριο της Ελλάδος ως ανώτατο όργανο ήταν αυτό που θα μπορούσε σε τελικό στάδιο να εξετάσει κάθε ζήτημα που γεννάται μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας του ποδοσφαίρου και των διοργανώσεων και σε επαγγελματικό επίπεδο. Εγώ θα πω, κύριε Σημεοφορίδη, να μην πάει στο ΚΑΣ, γιατί με αυτά που γράφει η κυρία Μαρούπα για Τούρκους πράκτορες και η Τουρκία, τα εδάφη μας, μπορεί να αποκλειδεί κανένα διπλωματικό επεισόδιο. Εντάξει. Όχι, μην το λέτε. Εσείς το λέτε έτσι χαμογελώντας. Δεν το μπορούμε. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι δεν φανταζόμουν προσωπικά ότι θα γραφούν τέτοια πράγματα σε ένα κείμενο μιας ονομοδότησης για μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Άλλο τα νομικά ζητήματα, άλλο τα εθνικά ζητήματα. Και εμείς είμαστε πατριώτες, είμαστε Έλληνες και αγαπάμε την πατρίδα μας και πρέπει να την αγαπάμε. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με μια νομική υπόθεση, μια ας πούμε πειθαρχικού, ας το πούμε έτσι, δικαίου εξέταση ενός ζητήματος. Τι εμπλέκονται όλα αυτά, για ποιο λόγο, δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Όταν διαβάζω, κύριε Σημεοφορίδη, σε ένα επίσημο έγγραφο που αφορά το ποδόσφαιρο, ότι επέτρεψαν το ελληνικό κράτος στους πράκτορες της Τουρκίας, ψευτομουφτίδες, να αναγορευτούν σε δικαστές επιβάλλοντας τον νόμο της Αρίας, πραγματικά μόνο χιουμοριστικά μπορώ να το πάρω, γιατί κάτι άλλο δεν είναι. Πραγματικά το μυαλό μου σταματάει. Νομίζω εκπλήσει τους πάντες αυτό το οποίο έχει γίνει και πραγματικά θα εκπλήξει, φαντάζομαι, και πολύ σωστά είπατε ότι καλό είναι αυτά να μην βγει προς τα έξω, γιατί σας είπα, έχουμε κακή εικόνα. Θα πιστοποιηθεί για μια ακόμη φορά ότι δυστυχώς αυτή η χώρα που λέγεται Ελλάδα και ελληνικό ποδόσφαιρο κακώς υπάρχει στον ποδοσφαιρικό χάρτη της Ευρώπης και του κόσμου. Εκεί θα καταλήξουν, να είστε βέβαιοι. Καλό είναι να μην είμαστε στα πλαίσια της Ελλάδος. Βλέπετε να τραβάει πολύ σε μάκρους και σημεσφορείδη ή όχι η όλη διαδικασία? Νομίζω πως όχι, έτσι είναι. Λογικά, εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω σε πόσο χρονικό διάστημα θα προσδιοριστεί η πρώτη συζήτηση. Ακολούθως πότε θα γραφεί η όποια απόφαση βγει από το πειθαρχικό όργανο του Super League για να ασκηθεί η έφεση που θα ασκηθεί και αν υπάρξει ανάγκη να ασκηθεί η έφεση να πάει στην Επιτροπή Εφέσεων. Δεν μπορείς να το προσδιορίσεις χρονικά, γιατί δεν ξέρεις πόσο γρήγορα θα λειτουργήσουν τα όργανα, έτσι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω για όσους μας ακούσανε, βασικά σας άκουσαν, ξεκαθάρισαν πολλά πράγματα στο μυαλό τους, γιατί πολλά ακούνε. Δηλαδή και ο κόσμος ακούει τον έναν, είναι δεσμευτική, δεν είναι, έχει δίκιο, είναι δευτέρου βαθμού, τελικά είναι τρίτου συγγένεια ο κ. Σαχμπατζίδης, είναι έτσι, η επιτροπή δεν είναι, είναι δεσμευτική. Ένα μπάχαλο γενικότερα, νομίζω, ακούγοντας κανείς εσάς, έβγαλε κάποια συμπεράσματα για την όλη την κατάσταση. Είναι βέβαιο ότι εγώ θέλω να αναφέρω περισσότερο στο νομικό πεδίο, γιατί αυτό με ενδιαφέρει. Νομικό σημείο, δεν είμαι ούτε λογιστής ούτε τίποτα. Έτσι, με ενδιαφέρει το νομικό πεδίο και στο νομικό πεδίο να είναι απόλυτα βέβαιο ότι τα πράγματα είναι όπως τα αναφέρω, γιατί σας λέω ότι ακούω πολλές νομικές αηδίες οι οποίες δυστυχώς μεταφέρονται στον κόσμο, ο καθένας το εκμεταλλεύεται όπως θέλει και ακούω και κάποιους οι οποίοι έχουν συμφέροντα και συναδέλφους οι οποίοι λένε τέτοια πράγματα και απορώ πώς μπορούν και εκφράζουν τέτοιες νομικές απόψεις. Απορώ.
Απορώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Κύριε Σμιωφορίδη. Καλό μεσημέρι, να ευχαριστούμε.